Χριστός Ανέστη χαρά μου, πλησιάζουμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων, η οποία είναι η πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή. Αυτή την εβδομάδα έχουμε κατάλυση σε πάντα και μετά ξεκινάει η νηστεία των Αποστόλων για δύο εβδομάδες φέτος μέχρι την εορτή του Πέτρου και του Παύλου. Από τη Δευτέρα λοιπόν που μας έρχεται μέχρι και την δύο εβδομάδες μετά τη Δευτέρα έχουμε μια προσπάθεια ακόμα, μια πρόαπλη βέβαια νηστεία, ελαφρότερη, αλλά τοποθετείται από τους πατέρες και για τη μεγάλη εορτή των Αποστόλων, αλλά και για να μην ξεχνιόμαστε μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο δεν μας βοηθάει στην εγκράτεια. Ευχαριστώ λοιπόν για τον αγώνα που κάνετε και παρακολουθείτε και αγωνίζετε και νηστεύετε και προσεύχεστε και κάνετε ό,τι άλλο μπορείτε. Θυσία το Θεό, με πνεύμα συντετριμένο, όπως είπαμε και την άλλη φορά. Αυτά με το μεγάλο χάρισμα της πίστεως, που είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί πολύ λίγοι άνθρωποι το έχουν, πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Όλα αυτά δηλαδή μαζί θα συντελέσουν στο να σωθείτε. Και εύχομαι να σωθείτε και εύχομαι την απόφαση που θα πάρει ο Κύριος στην τελική να την έχετε υπέρ σας. Πριν προχωρήσουμε στα αναγνώσματα της Κυριακής που έρχεται και πάντα το κάνουμε έτσι νωρίς για να έχετε την ευκαιρία να είστε έτοιμοι την Κυριακή που θα πάτε στην Εκκλησία, ήθελα να σας υπενθυμίσω ή αν θέλετε να σας ρωτήσω για πρώτη φορά, γιατί ενδεχομένως δεν το έχετε ξανά σκεφτεί. Να σας υποβάλω στην ουσία σε ένα προβληματισμό σχετικά με κάποια ερωτήματα δεδομένα που τα θεωρούμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά αποτελούν βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα, γιατί ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τελικά τι σημαίνουν. Και το δυστύχημα είναι ότι τα μεταχειρίζεται καθημερινά. Παραδείγματος χάρη, αν ρωτήσεις κάποιον «Είσαι καλά», θα απαντήσει «Καλά είμαι». Τι θα πει όμως η ερώτηση «Είσαι καλά» και η απάντηση «Καλά είμαι». Γενικότερα, τι θα πει αυτή η ερώτηση «Αν είσαι καλά». Έτσι, τι είναι το καλά. Προβληματιστούμε και για άλλες ερωτήσεις. Παραδείγματος χάρη, τι θα πει η υγεία, που ρωτάμε πολλές φορές και ενδιαφέρεται ο κόσμος. Τι θα πει η ευτυχία. Τι θα πει η ησυχία. Ξέρετε ότι αυτές οι έννοιες είναι τόσο ευρείες που δυστυχώς ο άνθρωπος που δεν θέλει να σκέφτεται και να ανακαλύπτει και να φιλοσοφεί μένει πολύ τυπικά πάνω σε αυτές και ποτέ μα ποτέ δεν θα ζήσει την πραγματικότητα. Καλά είσαι, καλά είμαι. Είσαι ήρεμος, ήρεμος είμαι. Και τα πάθη βράζουν μέσα. Τι ήρεμος είσαι. Έχετε ησυχία εκεί που είστε, ησυχία έχουμε. Μια ησυχία έχουμε, βλέπετε και εδώ. Αλλά μέσα μας τι γίνεται. Και φυσικά το πολύ γνωστό για την υγεία, πώς πάει η υγεία, καλά είμαι. Τι καλά είμαι. Ξέρεις τι γίνεται μέσα σου και ποια είναι η υγεία. Είναι αυτή που θα σε κάνει ψυχήτη και σώματι ζωντανό ή ολοκληρωμένο άνθρωπο, ή είναι μόνο, όπως είπαμε, να μην πονάς. Να πεθάνω, λέει, στον ύπνο μου. Άμα ρωτήσεις κάποιον τι είναι θάνατος, να πεθάνω στον ύπνο μου. Φιλοσοφίστε λίγο, αδερφοί μου. Σκεφτείτε, όταν λέτε καλά είμαι, όταν σας ρωτάνε αν είσαι καλά ή αν έχεις εκείνο το άλλο, αν στην πραγματικότητα συμβαίνει να είσαι καλά ή να έχεις αυτό το οποίο και τι είναι αυτό που σου ρωτάνε. Και δεν είναι μόνο η ησυχία, όπως είπαμε, ή η καλοσύνη ή η υγεία, αλλά είναι και άλλα πολλά πράγματα, έτσι, και η ευτυχία. Είναι αν έχει σκοπό ο άνθρωπος, ερωτήματα που δεν γίνονται ποτέ μα ποτέ, και αν έχει αγιότητα, έτσι, γιατί αν δεν ρωτάμε εμείς οι χριστιανοί μεταξύ μας τι έκανε σήμερα, έκανε κανένα αγώνα, τι έκανε σήμερα, αγίασες καθόλου, τι έκανε σήμερα, διάβασε την Αγία Γραφή και ρωτάμε συνέχεια τι κάνεις μόνο, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν τους χαιρετισμούς και αυτά που το μόνο που λέει ο άνθρωπος είναι «γεια». «Γεια». «Γεια, γεια». Αυτό. Υγεία δηλαδή. Ούτε χαίρεται έχουμε πλέον, ούτε καλησπέρα, καλημέρα, πόσο δε μάλλον να πει σε κάποιον αυτό που έχουμε καθιερώσει εμείς εδώ με ταπείνωση και από φόβο Θεού και φώτιση Θεού να λέμε «Χριστός Ανέστη χαρά μου». Αν το πεις στον δρόμο αυτό, κάηκες, θα έχεις ανταπόκριση ζουλομανδία.
Φιλοσοφήστε λοιπόν, έχουμε πει και άλλη φορά, φιλοσοφήστε, μην κάθεστε έτσι. Μην πάτε στο άλλο άκρο που μερικοί διαβάζουν όλο λογοτεχνία και αυτά και χάνονται και αυτό και 10.000, 20.000 λεύρες κάτω από τη θάλασσα. Εντάξει, τα έχουμε διαβάσει κι εμείς μια φορά αυτά, αλλά δεν σε σώζει αυτό. Είτε ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες, ας πούμε, ή τα μυστικά του Βάλτου, έτσι, δεν σε σώζουν αυτά, αδερφοί μου. Αυτά είναι να τα διαβάσεις μια φορά στη ζωή σου από περιέργεια. Διάβασε τους πατέρες, οι οποίοι έχουν τα πάντα. Και για υγεία θες, διάβασε για υγεία, να δεις ποια είναι η υγεία. Μέγα Βασίλειο. Θες για αυτό που λέγαμε πριν, να είσαι καλά, διάβασε τον Αγιουργό, να δεις τι καλά που θα είσαι. Θες να είσαι δίκαιος, διάβασε το Χρυσόστομο. Και πόσοι άλλοι οι πατέρες, οι οποίοι ο καθένας έχει τόσο μεγάλη σοφία περί αυτού. Πάμε τώρα να δούμε τη γνωστή κατά τα άλλα Κυριακή των Αγίων Πάντων, που γιορτάζουν οι άνθρωποι που δεν έχουν γιορτή, δηλαδή τα ονόματά τους δεν έχουν αγιάσει ή δεν αγιάζουν ήδη για να τους γιορτάζουμε, και την Κυριακή των Αγίων Πάντων, θέσπισε η Εκκλησία, όποιος καημένος δεν έχει, ας πούμε, γιορτή, να γιορτάζει εκείνη την ημέρα. Ή αν θέλετε, την Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι γνωστή από έναν έκδοτο. Κάποτε μάλλον ένας Τούρκος, λέει, με ένα χριστιανό. Παπάδες, ιερείς, ας πούμε. Και έλεγε, θα κάνουμε το εξής. Κάθε Άγιο δικό μας που θα λέμε, θα σου βγάζω μια τρίχα από τα γένια. Και ξεκίνησε ο ένας. Μαχμούτ, Αϊσέ, δεν ξέρω εγώ, τον Ατάλο. Έλεγε και ο δικός μας Άγιος Γεώργιος, Άγιος Δημήτριος. Και κάποια στιγμή βαρέθηκε και λέει τον Αγίον Πάντων και του βγάζει όλα τα γένια και τελειώνει. Αυτό είναι γνωστό. Το ξέρουν οι χριστιανοί μας αυτό. Αυτό το οποίο δεν ξέρουμε, αδερφοί μου, όμως είναι το πραγματικό ζητούμενο, το οποίο και θα προσπαθήσω σήμερα να σας το μεταδώσω. Και φυσικά, όσοι θέλει ο πίσω μου ηλθύν, με το ζόρι δεν γίνεται να γινόμαστε άνθρωποι. Πάμε στην προς Εβραίους επιστολή για να μας πιάσει και το σκοτάδι εδώ. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η πίστη αυτή των Αγίων Πάντων που θα γιορτάσουμε την Κυριακή. Τι πίστευαν αυτοί οι Άγιοι Πάντες, έτσι. Είναι από την προς Εβραίους επιστολή, 11 κεφάλαιο, 33 στίχος, με 12 κεφάλαιο, 2 στίχος. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, έτσι, και προσπαθεί να τους δείξει ηρωικά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι πιστέψαν πραγματικά, και στο τέλος, έτσι, για να ολοκληρώσει, λέει: «Και τι έτη λέγω, τι άλλο να πω, να σας πω. Επιλείψει γάρ με διηγούμενον ο χρόνος, θα καθυστερήσω πάρα πολύ, θα περάσει πολύς χρόνος που θα σας μιλάω, περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών». Για όλους αυτούς, οι οποίοι ή διαπίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, ένα, νίκησαν όλα τα βασίλεια, γιατί όλοι οι αυτοκράτους και αυτοκρατορίες έχουν σβήσει, η Εκκλησία είναι εδώ. Εργάστονται δικαιοσύνην, πρόσφεραν δικαιοσύνη στους ανθρώπους. Επέτυχαν επαγγελιών, δηλαδή ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός, το ζήσαν. Έφραξαν στόματα λεόντων. Πήγε τον Δανιήλ να το φάει το λοντάρι και αυτός τον κράτησε έτσι και το χάιδευε. Πώς? Διαπίστεως. Και ποιοι? Οι Άγιοι Πάντες. Έσβησαν δύναμη πυρός. Τους ρίχναν στη φωτιά και αυτοί κάναν φού και έσβηνε η φωτιά. Έφυγαν στόματα μαχαίρας. Απέφυγαν τα μαχαίρια που πήγαν να τους φάξουν και τα σπαθιά. Ενεδυναμώθησαν από ασθενείες. Ήταν ασθενείς και έγιναν καλά. Α! Και τώρα λένε κάποιοι απαγορεύονται οι λιτανίες για να μην αρρωστήσουμε. Εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμο. Παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων. Τις παρατάξεις των άλλων τις νίκησαν. Τις κατανίκησαν. Έλαβαν γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Πόσα θαύματα αναστάσεως. Πέθανε το παιδί της, περνούσε ο Χριστός, εν ονόματι Ιησού, σηκώθηκε το παιδί. Πόσα τέτοια. Άλλοι δε την πανίστησαν, ου προσδεξάμην την απολύτρωση, ειν ακρίτωνος αναστάσεως τείχωση. Κάποιοι πήγαν και μαρτύρησαν μόνοι τους, για ποιο λόγο? Χωρίς να φοβηθούν για τη ζωή τους, να λυπηθούν, για να τύχουν μεγαλύτερη ανάσταση, δηλαδή. Είχαν μέσα στο μυαλό τους ότι θα θυσιαστούμε για τον Χριστό για να μας δοξάσει περισσότερο. Έτεροι δε εμπαιγμών και μαστίγων πήραν
έλαβαν, άλλους τους κορόιδεψαν και τους δίραν. Έτηδε δεσμών και φυλακής, άλλοι φυλακές και δεσμά. Ελιθάστησαν, τους πέταξαν πέτρες. Επρίστησαν, τους κόψαν με το πριόνι. Επειράστησαν, δηλαδή είχαν πολλούς πειρασμούς. Εν φόνο μαχαίρας απέθαναν, τους σκότωσαν με μαχαίρι. Περίλθον εν μιλωτές εν αιγείς δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι. Φορώντας ένα φόρημα μόνο, μια μιλωτή, ένα δέρμα δηλαδή από ένα πρόβατο, τρέχαν στα βουνά μέσα, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι. Ο νουκ είναι άξιος ο κόσμος. Τέτοια βασανιστήρια που δεν είναι άξιος κανείς να τα πάθει. Πώς λέμε ούτε στον εχθρό μου. Εν ερημίες πλανόμενοι και όρηση και σπηλαίης και τεσοπές της γης, οποίοι είναι η τρύπα, έτσι, όπου βρίσκαν τρύπα, σαν τα κουνέλια πηγαίναν μέσα για να κρυφθούν από τους διωγμούς. Αλλά ήξεραν ότι θα τους φυλάξει ο Κύριος. Και ούτε πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, που και κομίσαν την επαγγελία του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμένου, ή να μην χωρίσει μόν τελειωθώς. Και αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και όλοι αυτοί οι πιστοί άνθρωποι είναι εκεί τώρα και περιμένουν εμάς τους υπολείπους να πάμε όλοι μαζί και να γιορτάσουμε όλοι μαζί και όλοι μαζί να νιώσουμε τη δόξα του Θεού. Δεν την έχουν νιώσει ακόμα ολόκληρη. Φανταστείτε πόσο δυνατή αυτή η πίστη, ούτως ώστε να τους κάνει να παραμένουν εκεί χωρίς να έχουν αμυφθεί ακόμα, γιατί πιστεύουν ότι θα έρθουμε και εμείς περισσότεροι και πολλοί και όσοι περισσότεροι γίνεται. Τη γαρούν και εμείς, πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων. Το νέφος ξέρετε τι είναι, έτσι, μπορεί να μετρηθεί ένα σύννεφο, πόσο ας πούμε μέσα, πόσο νερό έχει ή πόσο αέρα έχει ή πόσους κόκκους έχει, όχι. Νέφος είναι οι μάρτυρες, αυτοί οι πιστοί. Εμείς λοιπόν που έχουμε τόσο μεγάλο πλήθος μαρτύρων, όγκων αποθέμενοι πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, έτσι, θα πρέπει να αποφύγουμε τις μέρημνες και την αμαρτία, διυπομονή στρέχουμε τον προκείμενον ημίν αγώνα. Και όταν το κάνουμε, σημαίνει ότι με υπομονή αγωνιζόμαστε τον αγώνα μας. Γιατί όμως, για την πίστη, ναι, αλλά πώς το λέει εδώ, αφορώντες εις τον της πίστος αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, ως αντί της προκειμένης αυτό χαράς, υπέμεινε σταυρών, εσχήνης καταφρονήσας, ενδεξιάται του θρόνου του Θεού και κάθηκεν. Και εμείς όλα αυτά τα κάνουμε, λέει, γιατί βλέπουμε τον Χριστό, αφορώντες, κοιτάξτε, κοιτάμε εκεί τον Χριστό, ο οποίος τι έκανε, αντί που θα μπορούσε να έχει όλη τη χαρά του κόσμου, υπέμεινε σταυρό, δεν έδωσε σημασία σε καμία ντροπή από αυτές που του προσήψανε ο κόσμος. Τι λέμε, μην δίνετε σημασία στη γνώμη του κόσμου, μην το κάνετε αυτό. Καταστρέφετε τον εαυτό σας. Και φυσικά αυτός ο οποίος έκατσε στο θρόνο του Θεού δεξιά και μας περιμένει. Εκεί κοιτάμε. Εκεί κοιτάμε. Αυτή την πίστη, η οποία πίστη πιανόν είναι, γιατί είναι οι Άγιοι μας, για ποιο λόγο υπάρχουν, για να βλέπουμε εμείς ότι δεν αγιάζει μόνο ο Χριστός. Αγιάζουν και οι Άγιοι. Έτσι. Άντε μπορεί να πει κάποιος στον Χριστό ήταν και Θεός. Ο Άγιος ήταν και Θεός. Όχι. Ανθρωπάκους ήταν. Και μόνο όχι μόνο ανθρωπάκους και διαβολάκους ήταν. Γιατί οι μεγαλύτεροι Άγιοι της πίστεως μας ήταν οι μεγαλύτεροι αντίχριστοι πριν από αυτό. Και από τη μετάνοιά τους έγιναν αυτοί που έγιναν. Όπως και ο Παύλος που θα γιορτάσουμε στο τέλος. Ο Πέτρος όχι τόσο, αλλά και ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές. Ο Παύλος ήταν διώχτης και τώρα εμείς τους έχουμε πρωτοκορυφαίους αποστόλους. Γιατί είμαστε χαζοί? Όχι. Γιατί αφού μετάνιωσαν και μετά, δώσανε τα πάντα για τον Χριστό. Τα πάντα. Και χιλιάδες ψυχές έφεραν κοντά του. Πάμε να δούμε, αδερφοί μου. Θέλω να σου πω και κάποια έτσι παραδείγματα για να δείτε τι σημαίνει αυτό το θάρρος το χριστιανικό, το οποίο περιγράφουμε στην ουσία, το μαρτύρον, το χάος. Αλλά πάμε πρώτα να δούμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που θα τα ακούσουμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Κάθε τόσο έχουμε μια γιορτή, μια ευλογία. Γιορτάζουμε συνέχεια, έτσι. Μερικοί θα πούν, αλλά τι κάνετε σε Χριστιανοί, όλη τη μέρα γιορτάζετε? Γιορτάζουμε. Και γιατί μας βγαίνει, αλλά και γιατί χωρίς γιορτή δεν γίνεται ο πνευματικός αγώνας. Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν στο κατά Ματθαίον 10 κεφάλαιο, 32 με 33 στίχο, 37 με 38 και από το 19 κεφάλαιο, 27 με 30, έχουμε πολλά δάνεια σήμερα.
να δούμε ποια είναι η αμοιβή αυτού ο οποίος θα επιλέξει, όχι αυτήν τη ζωή, αλλά την άλλη. Γιατί οι άνθρωποι είσαστε, μπορείτε να πείτε μέσα σας, ή καλά και εγώ τι θα πάρω. Θα αγωνιστώ με τον Χριστό, αλλά τι θα πάρω. Δεν θα πάρω τίποτα. Για να δούμε λοιπόν, τι θα πάρεις και τι θα πάρω. Στο κατά Ματθαίον λοιπόν Ευαγγέλιο, μιλάει ο Κύριος και σε κάποια στιγμή λέει ότι πρέπει να ενηρθούμε τον εαυτό μας και να ομολογούμε. Και πώς το λέει αυτό, για να δούμε λοιπόν. Επαναλαμβάνω, κατά Ματθαίον 10 κεφάλαιο, 32 με 33 στίχους, 37 με 38 και από το 19 κεφάλαιο, 27 με 30. Πάσουν ως της ομολογήσει είναι μη έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου των ουρανής. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, προσέξτε, με διωγμούς, με κινδύνους, με βρισχές, με υποτιμήσεις, τότε και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου θα πω αυτός είναι δικός μου. Όσοι δεν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Α, είναι εκδικητικός ο Χριστός. Πώς το βγάζεις αυτό το συμπέρασμα? Αφού δεν το θέλεις εσύ, εκείνος γιατί να σε θέλει? Πάμε μπροστά στο κριτήριο. Σε ρωτάνε, του Χριστού είσαι? Όχι, δεν τον θέλω. Γιατί να σου πει ο Χριστός, με το ζόρι φέρ' τον και πάρ' τον, αφού δεν το θέλεις? Με αυτή την έννοια λοιπόν θα πει όχι. Αφού με αρνείσαι, σε αρνούμαι κι εγώ. Δεν είσαι δικός μου. Ο φιλόν, πάμε τώρα στα δύσκολα και φυσικά αυτό το στιχάκι από το 10ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, 10ο κεφάλαιο 37 στίχος, είναι ο στίχος των μοναχών. Έτσι έχουμε, έχει έτσι επικρατήσει. Αλλά, σαν πρώτη επίδοση, καλό είναι. Αλλά να ξέρετε ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός. Το ίδιο Ευαγγέλιο είναι για όλους. Απλώς ο μοναχός, διαβάζοντας αυτόν τον στίχο, επειδή τα έχει παρατήσει όλα αυτά, παίρνει φωτιά και λέει, κοίταξε τώρα τι θα γίνει. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ αίσθημο άξιος. Και ο φιλόν ιόν και θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ αίσθημο άξιος. Συνοπτικά, είτε μοναχός είσαι, είτε μοναχή, είτε λαϊκός, είτε άντρας είτε γυναίκα, άμα αγαπάς τον πατέρα σου, τη μάνα σου, το γιο σου και την κόρη σου περισσότερα από τον Χριστό, πώς θα φανεί αυτό? Όταν θα χρειαστεί να διαλέξεις. Μπαμπά, έλα πάμε στο διάβολο. Όχι, φύγε. Μα είμαι ο γιος σου. Ναι, αλλά δεν είσαι του Χριστού. Να είσαι γιος μου του Χριστού. Ο πατέρας. Έλα γιέ μου, πάμε στο διάβολο. Όχι, να πας εσύ. Μα καλά, ο πατέρας είμαι. Όχι, άμα δεν είσαι του Χριστού, δεν είσαι ο πατέρας μου. Μα δεν γράφει το ληξιαρχική πράξη μέσα, επίθετο αυτά. Και τι σημασία έχει αυτό? Όποιος με αγαπάει λοιπόν, όποιος αγαπάει οποιονδήποτε άνθρωπο, για να σου συνοψίσω, περισσότερο από μένα δεν είναι άξιος για μένα, λέει ο Χριστός. Ας πάει να βρει αυτούς. Άσε τους πεθαμένους να θάψω τους πεθαμένους τους. Και όσου λαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ αίσθημο άξιος. Και οποιοδήποτε λέει, δεν παίρνει την απόφαση να υποστεί ακόμα και σταυρό. Κάποια στιγμή ο Πέτρος είναι στη Ρώμη και καίει ο Νέρωνας στη Ρώμη. Και φεύγει και ο Πέτρος. Τον είπαν, άντε να σε πάρουμε μαζί και πάει. Λίγο έξω από τη Ρώμη, συναντάει τον Χριστό. Έτρεχε ο Χριστός. Λέει, Κύριε, θα λέγαμε σήμερα, χαίρετε ας πούμε. Χαίρετε Κύριε. Χαίρετε Πέτρο, θα έλεγε και εκείνος. Πού πας Κύριε, τον ρωτάει. Είναι το πολύ γνωστό, Quo Vadis Domine. Και απαντάει βιαστικά ο Χριστός. Πάω στη Ρώμη να σταυρωθώ ξανά. Γιατί του λέει, γιατί εσένα που σε έστειλε εκεί λέει φεύγεις. Είναι το ιστορικό αυτό, πού πας Κύριε, που είπε ο Πέτρος. Σαν να του είπε σε συγχώρεσα, θυμάσαι που με αρνήθηκες τρεις φορές και τώρα πάλι την κοπανάς. Αφού την κοπανάς, σαν να λέει ο Χριστός, άντε κάνω ό,τι θες, πάω εγώ τώρα να σταυρωθώ. Και εκεί κατάλαβε ο Πέτρος και γύρισε πίσω και σταυρώθηκε για τον Χριστό. Αυτό λέει εδώ. Και φυσικά, για να προχωρήσουμε, τελειώνει με την αμοιβή, ας το πούμε έτσι, η οποία αμοιβή τι είναι,
είναι το εξής. Ήταν οι Απόστολοι και ακούγαν το Λόγο του Χριστού και λένε κάποια στιγμή, ο Πέτρος πάλι το είπε. Να, εμείς λέει αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα πάρουμε τώρα εμείς. Ας πούμε, όχι υλικά πράγματα, τι χάρη θα μας δώσεις. Και απαντάει. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαν δέσμη, εν τη πάλι γενεσία, στην ουσία στη Δευτέρα Παρουσία, εμείς το ξέρουμε συνήθως για εθνικό όρο αυτό, εθνική πάλι γενεσία, το 1821, η ελευθερία, εν τη πάλι γενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, γιατί θα έρθει ο Χριστός ο οποίος θα κρίνει πάνω σε ένα θρόνο. Καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνονται στα 12 φυλάς του Ισραήλ. Τι τους είπε, με λίγα λόγια, θα έλεγε κανείς, τι τους είπε. Δεν υπήρχε κάτι πιο δυνατό να τους πει. Όταν θα κάνω την κρίση και θα είμαι εδώ, θα κάθομαι, θα κάθεσαι δίπλα μου. Υπάρχει κάτι παραπάνω, δεν υπάρχει. Και πάσω ως αφήκην και πάμε τώρα εδώ να σφραγίσουμε το χωρίο αυτό για τους μοναχούς και πάλι, αλλά επαναλαμβάνω. Επειδή υπάρχει μια παρεξήγηση, ο κάθε χριστιανός πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα. Εσωτερικά, να κάνει την αποταγή του. Βέβαια, ο μοναχός φεύγει και από το μέρος του. Πάει σε ένα άλλο μέρος. Αυτό είναι πιο ενισχυμένο. Αλλά μην πείτε, α, αυτά είναι για τους μοναχούς. Μην το πείτε αυτό το πράγμα ποτέ. Τέλος πάντων, ξεκινάμε από τους μοναχούς και λέει, εσείς θα καθίσετε στους 12 θρόνους. Και όποιος αφήκεν οικίας ή αδερφούς ή αδερφάς ή πατέρα ή μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούς, ένεκεν το ονόματός μου, εξαιτίας μου, άφησε τη γυναίκα του, α, ο Πέτρος και τα παιδιά του, για να πάει στο κηρύγμα. Τα χωράφια του, μέρος Αντώνιος, είχε λέει, εντάξει, λέγεται, αλλά δεν ξέρω αν είναι αληθινό, λέγεται, 400.000 στρέμματα χωράφια, ας πούμε. Όσοι ξέρετε, ξέρετε τι θα πει αυτό. Τα άφησε. Αν το κάνει λοιπόν για μένα, λέει, εκατονταπλασίωνα λείψετε και ζωή αιώνων κληρονομήσει. Τι είναι το εκατονταπλασίωνα? Αμέτρητα που λέμε εμείς σήμερα. Γιατί αν έχεις ένα χάρισμα και το πάρεις επί 100, δεν μετριέται πλέον αυτό. Θα πάρει εκατονταπλασίωνα από αυτά που έχει. Έτσι. Και αγιότητα και παρησία και φυσικά ζωή αιώνων κληρονομήσει. Βέβαια εδώ το σχήμα είναι λιγάκι, αν θέλετε, όχι οξύμορο. Είναι προθύστερο, με ποια είναι το λέω. Λέει θα πάρει πολλά πράγματα και θα κληρονομήσει και τη βασιλεία. Αυτό θέλουμε. Το άλλο τι το λες. Καταλαβαίνετε πώς το λέει εδώ. Τι το κάνουν τα άλλα πράγματα. Τη βασιλεία των ονών, τελείωσε. Πολλοί δέσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι και αυτό να το θυμάστε. Ιδίως οι μοναχοί να το θυμούνται. Οι οποίοι ταπεινώνουν τον εαυτό τους και θεωρούνται έσχατοι, αλλά μετά θα θεωρηθούν πρώτοι στην πραγματική κρίση. Γιατί αυτή η κρίση η οποία παίζεται τώρα εδώ από τους ανθρώπους είναι μια σκήτη σαχλαμάρα και το ξέρετε πολύ καλά. Γενικά όμως, όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του πραγματικά, όπως αναφέραμε προχθές με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτός θα πάει πρώτος. Ενώ στον κόσμο θα τον είχαν όλοι για τελευταίο. Ποιος είναι αυτός, άσημος είναι, ούτε τον ξέρει κανένας κτλ. Εκεί θα πάει πρώτος. Αν αδερφοί μου για κάποιον λόγο έτσι σας δυσκόλεψαν αυτά τα παραδείγματα, γιατί ήταν μια αναφορά, δηλαδή τα μαρτύρια των Αγίων μας, από ιστορικής απόψεως, θα σας φέρω λίγο πιο μετά, έτσι για να δείτε πώς είναι ο χριστιανός στην ουσία. Και εδώ να κλείσουμε, ας πούμε, το κήρυγμα που θα έχει σχέση με την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Ποιος είναι ο χριστιανός ο πραγματικός? Αυτός που ό,τι πει η κυβέρνηση το κάνει? Αυτός που φοβάται και τρέμει τις εξουσίες και την υγεία του μην τη χάσει και δεν δίνει σημασία στο ευχέλαιο και στη Θεία Κοινωνία? Ποιος είναι ο χριστιανός? Ακούστε. Θα μιλήσουμε με παραδείγματα απλών ανθρώπων, μοναχών. Μέσα από το γεροντικό. Κάποτε λέει ρώτησαν έναν μοναχό, ένας νέος μοναχός το ρώτησε, αυτός ήταν γέροντας μεγάλος, του είπε, λέει,
Αβά, λέει, περπατάω μέσα στην έρημο μόνος μου καμιά φορά και φοβάμαι. Γιατί το παθαίνω αυτό, λέει. Εσύ, ας πούμε, δεν το παθαίνεις. Η απάντηση ήταν, γιατί ζεις ακόμα. Δεν πέθανες. Ο Χριστιανός πέθανε από αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό δεν φοβάται. Άμα δεν πέθανε, τότε θα φοβάται. Κάποτε, λέει, ο Αβάς Δανιήλ πήγε να επισκεφτεί ένα γέροντα πολύ βαθιά μέσα στην έρημο. Τον βρήκε η νύχτα. Και βρήκε μια πυραμίδα και λέει, δεν πάμε σαν να κοιμηθώ. Εμείς βλέπουμε καμιά ταινία καμιά φορά, η πυραμίδα είναι το πιο φοβερό πράγμα μέσα που μπορεί να βγάλει, ξέρω εγώ, αυτά. Αυτός έκανε το σταυρό, του μπήκε μέσα και ήταν η πυραμίδα γεμάτη δαιμόνια. Γιατί γινόταν τελετές εκεί από τους Αιγύπτιους και τα λοιπά, ξέρετε. Οι δαίμονες, λέει, θαύμασαν την τόλμη του και ήθελαν να τον πειράξουν. Και φωνάζουν μέσα από τα κουφάρια εκεί. Έλα μαζί μας στο λουτρό να κάνουμε μπάνιο. Σαν να μιλούσαν σε μια γυναίκα. Δεν μπορώ, έλεγε η άλλη. Μιλούσαν τα σκελετοί μεταξύ τους. Γιατί έχω πάνω μου κάποιον. Ποιος ήταν αυτός ο κάποιος? Ο Αβάς είχε πάρει μια νεκροκεφαλή και την έβαλε για προσκεφάλι και κοιμήθηκε απάνω. Και εμείς θα λέγαμε νεκροκεφαλή. Αλλά δεν φοβήθηκε. Και όταν αυτοί άρχισαν να μιλάνε πολύ εκεί τα δαιμόνια μεταξύ τους, τους πατάει και ένα κοπάνημα, τα κόκαλα, σαν να τους λέει ησύχασε, γιατί πρέπει να κοιμηθούμε κιόλας. Και αυτοί φοβήθηκαν φυσικά και εξαφανίστηκαν και φωνάζοντας μας νίκησες, μας νίκησες. Και ένα ακόμα θα σας πω, γιατί καμιά φορά απογοητεύεστε και λέτε πόσο κακός είναι ο κόσμος, πόση κακία είναι αυτή τα δαιμόνια, οι διαόλοι, τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και όντως υπάρχουν περιπτώσεις και περιστάσεις που πραγματικά έτσι ανθρωπίνως σου βγαίνει να πάρεις ένα μυδράλιο και να καθαρίσεις τον κόσμο. Και μετά πνευματικά προσπαθείς να συγχωρήσεις, να συγχωρήσεις, να συγχωρήσεις. Κάποιος αναχωρητής κάποτε βρήκε κάτι ερείπια ενός ιδεολατρικού ναού και πήγε μέσα να μένει εκεί πέρα, στην έρημο. Την πρώτη νύχτα όμως τον επιτέθηκαν οι δαίμονες, γιατί ήτανε, κατοικούσαν εκεί, ήταν το σπίτι τους. «Φύγε τον τόπο μας, κακόγερε», του λέγανε. «Εσείς δεν έχετε τόπο», σ' απαντούσε αυτός, «γιατί είστε διαόλοι. Φύγετε από τον παράδεισο». Αφού δεν μπόρεσαν να τον φοβήσουν, άρχισαν να του πετούν τα εργόχειρά του, τα ρούχα του, τα αυτά του. Αυτός με την υπομονή πάλι πήγαινε, τα μάζευε και κοιμόταν κανονικά εκεί και ζούσε. Κάποια στιγμή όμως μαζεύτηκαν όλοι μαζί και τον πήραν με τη βία να τον πετάξουν από εκεί. Και γίνεται αυτό. Στις πνευματιστικές συγκεντρώσεις, βλέπετε, καλούν τα δαιμόνια και ξαφνικά ένα μολύβι δεν σηκώνεται. Το κρατάνε διαόλοι. Ή ένα τραπέζι σηκώνεται και πάει στη γωνία του δωματίου. Αυτά γίνονται. Εν πάση περιπτώσει. Εκεί που στριμώχθηκε κάποια στιγμή ο γέροντας, φώναξε στον Χριστό και είπε: «Ιησού, βοήθησέ με», και έκλαψε και λιγάκι. Οι δαίμονες ενδεχομένως νόμισαν ότι έκλαιγε για αυτούς, ότι τους φοβήθηκε. Και το ρώτησε άγγελος Κυρίου, λέει, «γιατί κλαις», λέει, γέροντα, και απάντησε αυτός: «Κλαίω για την κακία των δαιμόνων». Γιατί είναι τόσο κακή? Και γιατί έδωσε ο Θεός εξουσία, λέει, να μας τυραννούν τόσο πολύ? Και φυσικά η απάντηση είχε έρθει ήδη, γιατί ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του να τον βοηθήσει αλλά και να τον ακούσει. Κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει και εμείς πολλές φορές, αλλά καμιά φορά ξεχνάμε, αδερφοί μου, και παρασυρώμαστε από το φόβο, ο οποίος φυλάει τα έρμα, αλλά είναι και το εργαλείο των εξουσιαστών για να φοβίζουν τον κόσμο, ούτως ώστε να μην κινείται καθόλου. Μη φοβάστε λοιπόν τίποτα και να επικαλείστε τους Αγίους Πάντες, οι οποίοι να ξέρετε σίγουρα ότι θα έρθουν εις βοήθειά μας και με το παράδειγμά τους θα μας κάνουν ήρωες της πίστης. Αυτό εύχομαι σε εσάς, έτσι ώστε όταν έρθει εκείνη η ώρα και μας πει και μας δει, να μας πει: «Σας γνωρίζω, είστε δικοί μου, ελάτε μαζί μου στη Βασιλεία μου». Κάτι το οποίο εύχομαι σε όλους, αδερφοί μου, να είστε γεροί και καλή νηστεία να έχετε από Δευτέρα. Αμήν.